Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πατούλη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τις συνδυτάρκες σας, κύριε Μηλονάκη. Θα θέλαμε ειλικρινά να σας έχουμε κοντά μας. Λόγω για καλοκαίρι, ξέρουμε είσαστε με την οικογένειά σας, θα ξεκουραστείτε λίγο. Σήμερα στείλατε μία επιστολή προς τον ΕΟΠΗ και μάλιστα έχει θέμα ο ΕΟΠΗ λειτουργεί 8 μήνες χωρίς συμβάσεις γιατρών αλλά με συμβάσεις τηλεφωνικών εταιριών και ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητά εξηγήσεις. Ναι, κύριε Μηλονάκη, κοιτάξτε. Επειδή καταλαβαίνουμε ο καθένας που έρχεται σε επαφή με τον ΑΟΠΗ και ιδιαίτερα οι λειτουργοί έχουν αντιληφθεί ότι όλα είναι στον αέρα όσον αφορά τη δική τους λειτουργία και τη σύμβαση. Συζητούσαμε άλλες φορές όταν είχατε την μήνα με δίπλα σας, κοντά σας, ότι οι γιατροί έχουν να πληρωθούν πολλούς μήνες, θα έλεγα ότι από τα ασφαλιστικά ταμεία κάποια άλλα και πολλά χρόνια, και βλέπουμε μια μεγάλη σπουδή πάνω σε μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον αν το πάρει κανείς κοινωνικά, εντελώς στο επίπεδο το κοινωνικό και της οικονομικής ανέχειας πολλών εκ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, θα αντιληφθεί ότι ξαφνικά αυτό που σήμερα, μάλλον μέχρι χθες έπαιρνε, αυξήθηκε κατά 40 φορές για το πρώτο δευτερόλεπτο και αποδίδεται στους ασφαλισμένους οριζόντια, δηλαδή είτε αυτοί έχουν είτε δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική. Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί. Και γι' αυτό και εμείς σήμερα και επ' αφορμής και της χθεσινής σας εκπομπής, αλλά ούτως ή αλλιώς το είχαμε πει και με τον κύριο Σαλμά και είχαμε στείλει ξανά με τον κύριο Βουδούρη, στον κύριο Βουδούρη σχετική επιστολή, ζητούμε από αυτόν λοιπόν όλες εκείνες τις διευκρινήσεις. Ό,τι ακριβώς αποφασίστηκε να προκηρυχθεί η προκήρυξη, πότε θα γίνει η προκήρυξη για τη νέα ανάθεση των τηλεφωνικών γραμμών και διαδικασιών. Όπως επίσης και τις συμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, με ποιες και ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά τις τιμές επίσημα και ποιες θα είναι οι απολαβές του ασφαλισμένου πολίτη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε κι εμείς και να εξάγουμε τα συμπεράσματα που χρειάζεται και για τους λειτουργούς αλλά και για τους ασφαλισμένους. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι σε επικοινωνία που είχαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σαλμά, και χθες αλλά και σήμερα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καμία σχέση δεν έχει αφενός μεν ο κύριος Σαλμάς με όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν γίνει όσον αφορά την αλλαγή των αριθμών και των ποσών τα οποία θα διατίθεται. Απέναντίας έδειξε μια μεγάλη ευαισθησία. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι γεγονός. Ακριβώς. Είναι γεγονός. Ακριβώς. Πρέπει. Και χθες το είπαμε νομίζω αρκετές φορές. Δεν έχει καμία σχέση η παρούσα αρχή του Υπουργείου Υγείας, καμία σχέση με αυτό εδώ. Αυτό το πράγμα ακριβώς είναι της προηγούμενης ηγεσίας. Ακριβώς, και οφείλω να πω να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω να σας πω ότι ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σαλμάς, έδωσε εντολή, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και από ό,τι με διαβεβαίωσε, να γίνει μια σχετική νομοθετική και ένας οικονομικός και νομικός έλεγχος όλων εκείνων των διαδικασιών, ώστε αφενός μεν να είναι μέσα στα νομικά πλαίσια που χρειάζεται να είναι μια τέτοια σύμβαση, αλλά και πολύ περισσότερο από ό,τι είμαι σε θέση, ζητά να γίνει μείωση των ποσών, εάν έχουν υπογραφεί αυτές και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, από αυτό το οποίο σήμερα απολαμβάνει, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ο ασφαλισμένος, πληρώνοντας μέχρι και 1,18 ευρώ το λεπτό, για να μπορέσει να κλείσει ένα και μόνο ραντεβού. Κύριε Πρόεδρε, μας λένε τώρα τηλέφωνα σήμερα, όλη μέρα, από χθες που σηκώσαμε το θέμα, και σήμερα όλη μέρα και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα για να δείτε πόσα πολλά είναι τα χρήματα ημιρεσίως που μαζεύονται. Είναι περίπου 250 με 300 χιλιάρικα, αν πούμε ότι είναι γύρω στις 100.000 οι κλήσεις που γίνονται κάθε μέρα στον ΕΟΠΗ, με 3 ευρώ ο μέσος όρος, είναι περίπου 300 χιλιάρικα. Ξέρετε τι τηλέφωνα δέχονται αυτοί οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι δέχονται από τις εταιρείες, από τα call center, που τους ειδοποιούν ότι, ξέρετε, ο τριψήφιος, όχι ένα τηλέφωνο, κύριε Πρόεδρε, 2, 3, 4 την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άλλαξε ο τριψήφιος, παιδιά. έγινε πενταψήφιος. Ναι, θα πω, κύριε Μηλονάκη, δεν φίδονται, κύριε Πρόεδρε, να πληρώσουν, να κάνουν, να καταναλώσουν σε αστικές γραμμές ή και σε κινητά, μόνο και μόνο για να ειδοποιήσουν τον κόσμο, 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, ότι κοιτάξτε, σας ενημερώνω τώρα, αλλά θα σας τα πάρω σε λίγο χοντρά. Κύριε Μηλονάκη, καταρχήν, όπως είπαμε, ο ΕΟΠΗ, ο οποίος φτιάχτηκε γρήγορα και θα έλεγε κανείς και αρκετά πρόχειρα, εμείς τα είχαμε πει όλα αυτά. Θα σας πω ότι η αμοιβή την οποία παίρνει τελικά ο γιατρός, ο οποίος είναι συμπεριμένος σε εισαγωγικά πάλι λέξη, διότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση μέχρι σήμερα, πληρώνεται κοντά στα 6 ευρώ, δηλαδή θα έλεγε κανείς το 1/5 το οποίο θα πληρωθεί ο γιατρός, στοιχίζει μόνο για το ραντεβού το οποίο πληρώνει ο ασφαλισμένος. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να επιληφθούν αμέσως αυτής της διαδικασίας. Οφείλω να πω ότι εσείς το αναδεικνύετε για άλλη μια φορά μετά από τη χθεσινή σας ανάδειξη και σύμπτα, και νομίζω ότι όποιοι χρειάζεται να παρέμβουν πρέπει να παρέμβουν. Μα ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, με εκνευρίζει και τρελαίνομαι πραγματικά όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει θα σου κάνω μήνυση, θα σε μηνύσω, θα σου κάνω αγωγή εναντίον σου, εναντίον της εταιρείας, εναντίον του καναλιού, για το κατάπτυστο ρεπορτάζ κτλ. Υποτιμητικές πληροφορίες, ψευδείς, διαδόθηκαν σε πλήθος τηλεθεατών, προξενώντας ήδη μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά συνεισφυγμένη. Λοιπόν, και εγώ τώρα τα έχω βάψει μαύρα, ξέρεις, κύριε Πρόεδρε, να ξέρεις άλλωστε ότι τέτοια πράγματα δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ας κάνει, εμείς θα βγάλουμε κι άλλα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.